Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σας είπα για την εξέλιξη αυτή του εκτάκτου ραντεβού πριβέ και κλεισμένων των θυρών του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν και σε λίγο το ραντεβού βεβαίως του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κοντά μου είναι ο Σάββας Χαλιαμπάλιας, πολιτευτής, υποψήφιος βουλευτής ήταν στις τελευταίες εκλογές. Θα θέλατε να ήσασταν και υποψήφιος δήμαρχος, δεν φτάσατε βέβαια μέχρι το τέλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαλιαμπάλια, και επιχειρηματίας βέβαια γνωστός της πόλης. Και επιτυχημένος να λέμε, γιατί το να είσαι επιχειρηματίας, αν δεν είσαι επιτυχημένος σήμερα, είναι ένα πρόβλημα, κύριε Χαλιαμπάλια. Λοιπόν, αυτή την ώρα το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν, τι προσδοκίες έχουμε, κύριε Χαλιαμπάλια? Οι προσδοκίες είναι μικρές, έτσι πως έχει διαμορφωθεί το κλίμα, και πραγματικά ακούω τώρα δηλαδή ότι υπάρξει μια. Πώς να το πεις τώρα αυτό ξαφνικά, ναι. Ναι, μια συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν, εγώ αυτή τη στιγμή μου φαίνεται λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν δεν έχω πάρα πολλές ελπίδες. Ο Ερντογάν μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι αυτά που λέει, αυτά που κάνει μάλλον ήδη τα έχει δηλαδή πει πριν. Εμείς θα πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι, ότι αυτό το πράγμα ειδικά που έκανε στα νότια της Κρήτης με την ΑΟΣ, με την Λιβύη, θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι και δεν πρέπει να το αφήσουμε ότι να τα όρια της καρδιάς του και της πατρίδας του και της καρδιάς της πατρίδας πρέπει επιτέλους να περιοριστούν, έτσι. Ας κάνει τι θέλει με την καρδιά του, το θέμα είναι εμάς μη μας ενοχλεί, γιατί όταν αφήνεις η ανοχή, πολλές φορές είναι που λέμε είναι συνενοχή. Δηλαδή τον ανεχόμαστε, εντάξει, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να πούμε stop. Για μένα πρέπει να είναι το stop εδώ. Φυσικά είναι δύσκολο να προχωρήσει. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Κύπρος, ένα μικρό κράτος δηλαδή, ούτε Κούρδοι, άτακτοι και αντάρτες, ούτε και Ιράκ, ένα διαλυμένο, η Συρία. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, κύριε Χαλιαμπάλια. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Mm-hmm. Το πιστεύω ακραδάντως αυτό το πράγμα. Είμαστε πανέτοιμοι. Και θα σκεφτεί πάρα πολύ να κάνει. Είναι λονταρισμοί ως ένα σημείο. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να έχουμε το νου μας. Ναι. Τα ελληνοτουρκικά βλέπουμε ότι μονοπόλησαν τις τελευταίες μέρες μετά και τις φοβερές τουρκικές προκλήσεις και την διεκδίκηση ουσιαστικά της ΑΟΣ και του Καστελόριζου από την πλευρά Ερντογάν. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το απόψινό ραντεβού. Πάντως και από εκεί είμαστε και πέρα. Εμείς οι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι πιστεύω. Να φανταστείτε ότι η Κύπρος έχει ορίσει ΑΟΣ με το Λίβανο από το 2003. Το 2007 έχει ορίσει με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο το 2014, και εμείς ακόμα δεν έχουμε ορίσει ΑΟΣ με καμία χώρα. Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό. Με καμία απολύτως χώρα δεν έχουμε ορίσει αποκλειστική οικονομική ζώνη στη θάλασσα. Και είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα. Είμαστε ούτε άτομοι, καν με την Ιταλία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ούτε καν με την Ιταλία, το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, αυτά είναι θέματα της γενικότερης εξωτερικής πολιτικής των κυβερνήσεων που περάσανε. Αλλά βλέπω, τι να πω τώρα, όταν όλοι έχουν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν για την πατρίδα τους, εμείς ζούμε σε ένα συννεφάκι θαρρής. Ναι. Πάμε τώρα στα δικά μας, και όταν λέω δικά μας εννοώ στα της Θεσσαλονίκης, κύριε Χαλιαμπάλια, που είστε το αυτί και το μάτι μας και στα Δημοτικά Συμβούλια και γενικότερα. Να ξεκινήσουμε από ένα θέμα στο οποίο προφανώς έχετε άποψη, και αναφέρομαι στα θέματα περιβάλλοντος και στα πράσινα σημεία ανακύκλωσης, όπου γι' αυτό έχουμε μιλήσει με τον κύριο Γιουτίκα από την περιφέρεια, και αυτό το οποίο γνωρίζω από αυτά που μας έχει πει ο κύριος Γιουτίκας είναι γενικότερα ότι οι Δήμοι δεν ανταποκρίθηκαν στο βαθμό που θα έπρεπε για τη δημιουργία αυτών των πράσινων σημείων. Ξέρετε τι γίνεται, αυτό είναι που είμαι, δηλαδή δεν μου αρέσει αυτά τα πράγματα που ακούω και στην τωρινή Δημοτική Αρχή, είναι ότι με τις προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Ζέραβα, του δημάρχου μας, υπόθηκε ότι θα πέσουν κάποια λεφτά σε κάποιες γειτονιές, να γίνουν κάποια πεζοδρόμια, κάποια τέλος πάντων τα οποία φωτισμός και το καθεξής. Αντί να κάνει αυτά, εγώ πιστεύω πρωταρχικό είναι να γίνουν τα πράσινα σημεία. Τι είναι αυτά τα πράσινα σημεία? Βλέπετε στον δρόμο στρώματα πεταμένα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στα σκουπίδια. Βλέπετε στον δρόμο υπολογιστές, τηλεοράσεις,
κουφώματα, ξύλινα, αλουμινίου και το καθεξής. Ξέρετε ότι όλα αυτά έχουν λυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι υποχρέωση των Δήμων, υποχρέωση να κάνουν τα λεγόμενα πράσινα σημεία. Τι είναι αυτά? Είναι σε κάθε περιοχή, γύρω στα 500 μέτρα ή ένα στρέμμα, να οργανώσει ο Δήμος χώρους για τα αυτά τα ογκώδη, εκτός δηλαδή από τα οργανικά. Το εντάξει. Θέμα των ογκωδών είναι πολύ μεγάλο γενικότερα. Όχι, είναι ακριβώς αυτό η λύση των πράσινων σημείων απλά τα λύνει. Ναι, θέλω να σας να πω ξέρει... όμως αυτό που ακούω από δημάρχους είναι δεν υπάρχουν τέτοια σημεία. Γιατί πολλά. Δεν υπάρχουν τέτοια Γιατί σημεία. Δεν υπάρχουν, εγώ θα σας δείξω στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά σημεία. Στη Μαρτίο εκεί πέρα που είναι η Στρατόνα η παλιά. Δεν μπορεί να γίνει εκεί πέρα ένα σημείο. Να σας πω, άμα δεν ξέρουμε το σημείο και αν ανήκει κάπου και αν είναι δηλαδή του Δεν Δήμου. Ανήκει καθόλου. Είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εκεί που έχει το σταθμό ατμοσφαιρικής ρήπασης. Ξέρετε πόσα κοπεδάκια μικρά έχει τα οποία τα ανοίγουν, τα κάνουν μια ασφαλτόστρωση και λένε «Α, εντάξει, μπείτε μέσα και είναι του Δήμου πάρκινγκ και χωράει 8, 9, 10 αυτοκίνητα». Ορίστε ένα πράσινο σημείο. Ξέρετε πόσα έχει? Πάρα πολλά έχει. Τα οποία... ειδικά στην περιοχή που έχω γεννηθεί εκεί πέρα που είναι η Μαρτίου, ξέρω πάρα πολλά σημεία που είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή. Επιτρέπεται να μην έχουμε? Θέλω να πετάξω εγώ την τηλεόρασή μου, θέλω να πετάξω το ψυγείο μου, τι θα κάνω στην προκειμένη? Αλλάζω τα κουφώματά μου, πού θα τα πετάξω αυτά? Έπιπλα, μια πολυθρόνα, ένα κρεβάτι, ένα οτιδήποτε. Πήγαινε, τα παρατάμε, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σύμφωνοι, αλλά ξέρετε που θα διαφωνήσω μαζί σας. Ότι... πολύ ωραίο ακούγεται στο να υπάρχει. Όχι, ότι υπάρχει. Αν δεν υπάρχει πράσινο σημείο κάτω από το σπίτι μου, όχι, αμφιβάλλω. Άμα υπάρξει όμως πρόστιμο, όταν σου δίνω σαν Δήμος, ναι, την επιλογή και σου λέω ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει να πάρει εκεί, να υπάρχουν δωρεάν να σου τα πάρουν. Άμα δεν μπορείς να το κατεβάσεις, θα ειδοποιήσεις. Υπάρχει βέβαια αυτή η υπηρεσία του Δήμου, αλλά είναι μετά από 2, 3, 4 μέρες. Εδώ μιλάμε για τις γειτονιές, δηλαδή για κοντινά σημεία, για πολλά πράσινα σημεία. Αυτά, κυρία Χριστίνα, τα θέματα τα έχει λύσει ο δυτικός πολιτισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Θέλουμε να πετάξουμε το στρώμα μας και αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε και το παρατάμε και τρεις και τέσσερις και περνάει. Βλέπουμε τι γίνεται, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και υπάρχει λύση, είναι το οποίο έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν σχέδια, μπορεί να γίνει αυτό πολύ εύκολα. Και ανταυτού αλλάζουμε τα πεζοδρόμια. Ή ξέρω εγώ, αλλάζουμε τις δυο τέτοιες και, δηλαδή, και ναι, αλλάζουμε χρώμα στα πεζοδρόμια. Πρώτα θα γίνει αυτό, θα γίνουν τα βασικά και μετά από εκεί και πέρα να γίνουν και όλα τα άλλα. Ναι. Το μόνο που διαφωνώ μαζί σας είναι ότι κάνετε από τη μία λέτε ότι ας μην γίνει αυτό, να γίνει το άλλο. Γιατί να μην γίνουν και οι γειτονιές και οι παρεμβάσεις, να γίνουν και τα πράσινα σημεία? Λέμε τώρα ότι ο καθένας έχει τις προτεραιότητές του. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι πρώτα πρέπει να κοιτάξω τα του οίκου μου, τα μέσα μου, δηλαδή να γίνω σωστός, και από εκεί και πέρα ύστερα να κοιτάξω να γίνω ωραίος. Μάλιστα. Λοιπόν, για το ωραίο τώρα, πάμε στο ξύλινο ντεκ στην παραλία. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά. Και είναι και θέμα. Και λέγατε ότι τι υλικό είναι αυτό. Καλά, δεν λέω. Λέγατε τι υλικό είναι αυτό που θέλουν να βάλουν. Έτσι δεν λέγατε την προηγούμενη φορά. Το καταγγέλατε. Ήθελα να δω και κάποιες. Α, δηλαδή να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω πώς μας πούνε από το κοντρόλ, όπως νομίζουν καλύτερα. Λοιπόν, να δείξουμε πρώτα τι μας είπε. Μάλιστα. Ο κύριος Κυριζίδης, ο οποίος ήρθε εδώ και του έθεσε και το θέμα που είχατε θέσει με τον ΔΕΚ και των αποτεφρωτηρίων. Θα ακούσουμε για το θέμα του ΔΕΚ και θα σας πω τι είπε για τα αποτεφρωτήρια και θα επιστρέψουμε για να το συζητήσουμε. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες εμείς που μας έφερε ο κύριος Χαλιαμπάλιας, ο οποίος τα παρακολουθεί, σας παρακολουθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήθελε να είναι και υποψήφιος δήμαρχος, δεν ήταν τελικά. Αυτές είναι φωτογραφίες και είπε εδώ στην εκπομπή ότι εντάξει, θέλουν να κάνουν, αλλά δεν βλέπουν ότι αυτό δεν είναι ένα υλικό που μπορεί να αντέξει. Εσείς είστε σίγουρος ότι είναι μια καλή κατασκευή αυτή η ξύλινη? Τώρα και μου δίνετε μια πάσα επιλογή να σας δώσω και μια είδηση ότι ψάχνουμε να βρούμε να αντικαταστήσουμε αυτό. Θα το καταστήσουμε στο επόμενο τρίμηνο. Αυτό είναι το κομμάτι του ξύλου το οποίο έχει τοποθετηθεί πριν 15 χρόνια. Πριν 15 χρόνια στο κομμάτι της Νέας Παραλίας. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα, κυρία Τζόρμπα, αυτά τα υλικά έχουν εκτιναχθεί, οι προδιαγραφές τους, οι αντοχές τους. Και αν θέλετε, υπάρχουν ήδη υλικά τα οποία με δίνουν οι κατασκευαστές και οι διεθνείς και οι χώροι τουλάχιστον 40 χρόνια ζωής. Αυτοί οι φθορές έχουν γίνει από βαδαλισμούς αφενός, από παλιότερα πλοία τα οποία
υπήρχαν εκεί στην περιοχή. Και η διάβρωση από το νερό δεν είναι, δεν έχει να κάνει. Η διάβρωση είναι από το νερό. Και... Τώρα, ναι. Αυτό, αν δεν έχει συντηρηθεί ή αν δεν έχει γίνει η σωστή προδιαγραφή. Άρα, το... άρα όμως δείχνει ότι είναι ένα μη ανθεκτικό υλικό. Η επιλογή του να κάνουμε κάτι ίδιο δεν μπορεί να μας οδηγήσει. Όχι, όχι. Στα τώρα, ίδια τώρα μου δίνετε τον πετόν. Τον πετόν που υπάρχει από κάτω. Mm-hmm. Το οποίο παρουσιάζει σημάδια διάβρωση όπως παρουσιάζει οποιοδήποτε υλικό βάζει στο νερό. Το πάνω το ξύλο, σας είπα ότι έχει τοποθετηθεί πριν 15 χρόνια με άλλες προδιαγραφές. Άλλες είναι οι σημερινές προδιαγραφές. Και άλλες θα είναι οι προδιαγραφές του υλικού που θα αντικαταστήσουμε. Αυτό είναι κομμάτι της Νέας Παραλίας, το οποίο έχει υποστεί βανδαλισμούς. Όπως οτιδήποτε άλλο βάζουμε στο δημόσιο χώρο, δυστυχώς αυτή την πόλη. Λέτε ότι χωρίς βανδαλισμούς, δηλαδή δεν θα έχει πρόβλημα το νέο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Όχι, δεν θα έχει πρόβλημα. Και να σας πω λιγάκι, πριν 10 χρόνια κάποιος το βάψε αυτό το υλικό, το οποίο δεν έπρεπε να το βάψει, αυτό το ξύλο που είχε τοποθετηθεί πριν 15 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ποιες ήταν οι προδιαγραφές πριν 17 χρόνια όταν μελετήθηκε αυτό. Εδώ μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε 2020, αλίμονο αν πάμε τις προδιαγραφές του 1995. Έχουν οι επιστήμες και η κατασκευή έχουν απέχουν χιλιόμετρα. Υποστηρίζετε λοιπόν με αυτούς που μιλήσατε, τους οδικούς κλπ, ότι είναι ένα μια χαρά υλικό για αυτή την περίπτωση. Μα δεν θα είναι το ίδιο υλικό. Όχι, δεν θα είναι το ίδιο. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε, το ξύλο. Τι ξύλο είναι, υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή, γίνονται κατασκευές στη θάλασσα από το Ντουμπάι μέχρι την Ασία και από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Mm-hmm. Αλίμονο αν σταματήσουν οι κατασκευές στο θαλάσσιο μέτωπο, στη θάλασσα και στο νερό, επειδή κάποιος κατασκεύασε το 1996 στην παραλία της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει σημαντική διάβρωση. Μιλήσατε και για συντήρηση, και εδώ είναι ένα κομβικό σημείο. Δηλαδή, η νέα κατασκευή θα χρειάζεται συντήρηση. Όλες οι κατασκευές χρειάζονται συντήρηση, όπως χρειάζεται και αυτή η νέα παραλία. Γι' αυτό και βάζουμε κωδικό, νέο κωδικό, συγκεκριμένο κωδικό, αποκλειστική εργολαβία για τη συντήρηση της νέας παραλίας. Mm-hmm. Και αυτό όλο το κομμάτι θα αντικατασταθεί. Δεν θα είναι από τη συντήρηση της νέας παραλίας, θα αντικατασταθεί όλο αυτό το υλικό με νέο υλικό, το οποίο θα δούμε το πόσο θα αντέξει. Γιατί βλέπουμε πόσο δεν προσέχουμε και εμείς οι πολίτες πρωτίστως ό,τι μας παραδίδεται. Γι' αυτό το λέω. Δυστυχώς, και από εκεί ο Δήμος, από εκεί και πέρα, πόσο ανεπαρκής είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια στη συντήρηση. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε για το θέμα του ξύλου ντεκ. Σχολιάστε, γιατί εσείς τα ξέρετε κιόλας. Τα υλικά αυτά τα παρακολουθείτε, κύριε Χαλιαμπάλια. Καταρχάς δεν έγινε πριν από 15 χρόνια. Έγινε με την παραλαβή της νέας παραλίας πριν από 6 χρόνια. Δεύτερον, δεν είναι βανδαλισμοί αυτοί. Αυτή είναι καθαρή φθορά. Βανδαλισμός είναι το σπάω, το πιάνω δηλαδή και καταλαβαίνετε. Κατά τρίτον, δεν έγινε συντήρηση πριν από 10 χρόνια όπως είπε, αλλά πριν από ένα ακριβώς χρόνο βάφτηκε. Πρώτη φορά δηλαδή βάφτηκε αυτό πριν από ένα χρόνο. Ήμουν μπροστά, εγώ όχι. Το θέμα είναι ότι πριν από 10 χρόνια και πριν από 16. Ναι, εντάξει, τώρα τι να σας πω. Μπορεί να είναι εκείνο σωστό, να είστε εσείς. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό πότε ακριβώς βάφτηκε. Πρέπει να είναι κάποιος. Εγώ πάντως ήμουν μπροστά, επειδή είναι και η δουλειά μου. Ναι. Και η δουλειά μου ήμουν μπροστά όταν τα βάφανε. Μήπως είχαν πριν από ένα χρόνο. Όχι, δεν βαφτήκανε ποτέ. Μια φορά βαφτήκανε πέρσι. Ναι. Το ζητούμενο για μένα είναι, επειδή τα βλέπω σε κακό χάλι. Θα ήθελα να δείξει το κοντρόλ, θα ήθελα να δείξει και το κοντρόλ τις φωτογραφίες που έχω φέρει, τις καινούργιες, ναι. Για να δίνουμε, που δεν είναι καθόλου από βανδαλισμός, αυτό το πράγμα εδώ. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι αυτό από βανδαλισμό και δεν είναι από φθορά και από... Όχι, δεν φαίνεται αντέχει. Ότι δεν είναι βανδαλισμός. Έχει καμιά δεκαριά φωτογραφιούλες, ορίστε τώρα. Αυτό το πράγμα είναι από βανδαλισμό. Mm-hmm. Αυτό είναι φθορά καραμπινάτη και ξέρετε που είναι δίπλα στο Λευκό Πύργο. Από πίσω από το Λευκό Πύργο, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο. Mm-hmm. Ορίστε αυτό το πράγμα. Λέω λοιπόν, αποκλείεται απίστευτο, να υπάρχει... Δηλαδή είναι και επικίνδυνο καταρχήν, ειδικά αυτό εκείνο το σημείο, είναι επικίνδυνο. Ορίστε, αυτό δεν είναι βανδαλισμός. Δεν είναι, αυτό όχι. Είναι φθορά, το οποίο είναι... Ορίστε, αυτό το πράγμα. Επειδή έρχονται τα καραβάκια που πηγαίνουν Αγιατριάδα και Μπαξέα εκεί πέρα και επειδή κάθεται λίγο ο κόσμος, ορίστε. Αυτά είναι φθορά καραμπινάτη. Και από εκεί και πέρα, ό,τι και να το κάνεις στο ξύλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει ένα υλικό τέτοιο που να αντέχει, όπως λέει ο κύριος Κυριζίδης. Δηλαδή, πώς είναι που κυκλοφοράμε το κελί φωτό αυτό το. Άρα το ίδιο θα καταντήσει. Και με συντήρηση. Αυτό λέτε εσείς. Αυτό υποστηρίζετε. Κοιτάξτε, συντήρηση. Αυτά ειδικά τα υλικά δεν τα συντηρείς. Δεν τα συντηρείς. Πριν από λίγο καιρό είχατε αυτόν της Νέας Παραλίας τον κύριο Νικηφορίδη, τον άκουσα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ενός άλλου καναλιού, που έλεγε ότι δεν συντηρούνται αυτά. Ορίστε, άμα δεν τα συντηρήσουμε και Νικηφορίδη αυτό εδώ πέρα, θα αρχίσουμε να πέφτουμε στη θάλασσα. Τηλεθεατής λέει, εγκαταλείφθηκε η παραλία και έγινε έτσι, αιώνες τώρα υπάρχουν ξύλα μέσα στη θάλασσα, τα οποία αντέχουν, αλλά πρέπει να συντηρούνται.
Το ξύλο δεν αντέχει στην παραλία. Πώς αντέχει στην στη θάλασσα? Εντάξει. Και δεν εκείνο, είμαι κατασκευαστής, δεν ξέρω. Εκείνο, αυτές οι φθορές εδώ είναι από τον ήλιο. Καταρχήν είναι το πιο χειρότερο πράγμα, UVA, UVB, ακτίνες, η περίοδης ακτινοβολία του ηλίου. Εντάξει, είναι αυτό που δεν αντέχουν λόγω της δουλειάς μου και όλα, επειδή γνωρίζω τέλος πάντων κάποια πράγματα. Η αλμύρα, η υγρασία. Αυτή, σήμερα μια-δυο μέρες βρέχει, αυτό το πράγμα όλο ποτίζει μέσα. Έρχεται ο χειμώνας, άμα πέσει η υγρασία και μετά ρίξει μια παγωνιά. Μήπως είναι κανένα διάβροχο ξύλο, ξέρω εγώ. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι όλα τα υλικά έχουν κάποιες δηλαδή φυσικές ιδιότητες. Δεν μπορείς να το κάνεις το ξύλο ανοξείδωτο. Πώς θα το κάνουμε, θα αλλάξουμε τα πράγματα? Μάλιστα. Δεν γίνεται. Στο μεταξύ, ο κύριος Κυριδιζίδης μας είπε και για τα αποτεφρωτήρια ότι θα γίνουν κανονικά. Θυμάστε που λέγαμε ότι θα γίνουν οστών κλπ. Αλλά δεν θα γίνουν ανθρώπων. Θα γίνουν κανονικά. Ναι. Και γιατί δεν το είχε πει ο Δήμαρχος? Ίσως το ξέχασε, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος παραδέχτηκε ότι θα γίνουν κανονικά. Μακάρι και θα ξεκινήσουν μελέτες. Δεν έγιναν ποτέ, λέει, επί περίοδου Μπουτάρη. Μόνο κάτι τίποτα, προμελέτες. Βρήκανε κάποιους χώρους, ξέρω εγώ, έχουν ένα, δύο, τρεις χώρους. Όχι, για μελέτες μίλησε μόνο ακόμη. Μελέτες, αλλά το θέμα είναι και να βρεις και το χώρο. Γιατί αν θυμάστε πριν από κανένα 1,5-2 χρόνια, ο προηγούμενος ο Δήμαρχος, θυμάστε που είχε γίνει μια συζήτηση να το φέρει στη βιομηχανική περιοχή. Άλλο κουφό αυτό, τρελάθηκα, γιατί εγώ έχω εκεί πέρα τη δουλειά μου στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου να φέρεις. Τέλος πάντων, ήταν μια άστοχη. Αλλά σε γενικές γραμμές το θέμα είναι, το πρόβλημα υπήρχε ο χώρος. Άρα δηλαδή θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουν οι δημοτικοί άρχοντες που έχουν πάρει τα ενία της πόλης, να βρούνε τουλάχιστον το χώρο. Και από εκεί και πέρα φυσικά να γίνουν και μελέτες. Αλλά ο χώρος. Τουλάχιστον έπρεπε να έχουν μια, δύο, τρεις επί να πούνε. Όχι, παιδιά, δεν φτάσαμε, γιατί μιλάνε μόνο για μελέτες προς το παρόν. Η μελέτη, εντάξει, αλλά πρέπει να βρεθεί πρώτα ο χώρος για να στεγάσει κάτι. Λοιπόν, και εδώ έχω μια πληροφορία που μας φέρνετε εσείς και θα ήθελα να μας πείτε περί τίνος πρόκειται. Για νέα στοιχεία μιλάτε και προσλήψεις 389 εργαζομένων. Όχι νέα στοιχεία, είναι 489. Ναι, 489 εργαζόμενοι στο τομέα καθαριότητας. Έχουν προσληφθεί 4 Οκτωβρίου. Έγινε ολόκληρο θέμα. Έγινε ολόκληρο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ότι δεν τους έχουν πληρώσει, είχε πάει και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φούντας. Αυτός είναι μόνιμο προσωπικό, ναι, αλλά πήρε την πρωτοβουλία, μπράβο του, και ενδιαφέρθηκε για τους ανθρώπους, οι οποίοι 489. Ξέρετε πολλές βιομηχανίες ή πολλά εργοστάσια ή πολλές οι οποίες να έχουν 489, να κάνουν μαζικές προσλήψεις 489. Συγγνώμη, θα γίνουν τώρα προσλήψεις 489. Μα ήδη γίνανε. Τώρα. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, άμα δεν ακούτε. 4 Οκτωβρίου. Τους πήρανε 489 άτομα. Και έλεγε ο κύριος Φούντας. Ο ένας μένει, λέει, στα Γιάννενα. Ακούστε. Που δεν τους πληρώσανε. Ο καημένος έρχεται από τα Γιάννενα. Ο άλλος έρχεται από τα Γιαννιτσά. Ο άλλος έρχεται από άλλους δήμους. Είναι αυτό το προσωπικό, πώς το λένε, το έκτακτο το προσωπικό. Σαφώς οι περισσότεροι θα οδηγηθούν στην καθαριότητα. Και θυμάμαι τον κύριο Φούντα στην συνάντηση που είχα όταν ήμουν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, που του είχα ρωτήσει, εγώ είμαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, γιατί εσείς τόσο πολύ εξημάνεστε στο να γίνει ιδιωτικοποίηση από τη στιγμή που δεν έχω σκοπό να απολύσω κανέναν? Ξέρετε τι μου είχε απαντήσει? Εμείς ενδιαφερόμαστε οι εργαζόμενοι που θα πάνε στον ιδιώτη που θα αναλάβει την αποκομιδή να μην τους έχει σε συνθήκες γαλέρας. Και του καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτοί εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν τώρα, που είναι οι συμβασιούχοι, θα τους δούμε πίσω από τα σκουπιδιάρικα, τα αποδηματοφόρα του Δήμου, να είναι σε συνθήκες κρουαζιέρας. Πάντως είναι. Δεν τις ξέραμε αυτές τις προσλήψεις, είναι αλήθεια. Φυσικά δεν έγινε και. Έχει γίνει ολόκληρο κρυφό. Θέμα μεγάλο. Όχι, δεν είναι κρυφό. Ναι. Αλλά πήραν 489 άτομα. Είναι πάρα πολλά τα άτομα. Εντάξει, πάρα γενικά οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι πολύ. Και είναι πάρα πολύ. Δεν είναι λίγοι. Εντάξει, απολυθήκανε, φαίνεται, οι προηγούμενοι συμβασιούχοι, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ήρθανε 500 άτομα και ο κύριος Ζεϊμπέκης, ο υπεύθυνος της καθαριότητας, από ό,τι λένε και από ό,τι υπάρχει δηλαδή στη γενική, είναι ότι δεν έχει βελτιωθεί η απόδοση της καθαριότητας για την πόλη. Δηλαδή ξέρω, πλέον η πόλη
δεν πήγε από το μείον στο σύν. Ακόμη μπορεί να μην πήγε, αλλά εξαρτάται. Ναι, αλλά 500 άτομα παρθήκανε. 500 άτομα. Ναι, αλλά αν αντικατέστησαν τους προηγούμενους, δεν έγινε και κάτι φοβερό. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα. Δεν το ξέρω, πρέπει να το δούμε. 500 άτομα δηλαδή είναι. Με 500 άτομα. Εσείς δεν βλέπετε πάντως διαφορά στην καθαριότητα της Θεσσαλονίκης. Μπορεί επιτόπου να υπάρχουν κάποια, αλλά είναι σημειακά. Σε γενικές γραμμές δεν έχει βελτιωθεί η καθαριότητα. Μάλιστα. Δεν έχουμε δει δηλαδή τη μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, τον κύριο Κυριζίδη τον καλέσαμε. Μένει τώρα να έρθει και ο κύριος Ζεϊμπέκης, γιατί μας βάζετε όλο θέματα καθαριότητας έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου, κύριε Χαλιαπάγη. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Εμείς βεβαίως θα είμαστε μαζί σας αύριο το μεσημέρι στις 2. Να περάσετε πολύ καλά στη συνέχεια της μέρας, να ντυθείτε γερά, βιταμίνες και να είστε έτσι ακμαίοι και να προσέχετε, γιατί οι ιώσεις κυκλοφορούν πολλές. Γεια σας.